Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μιλώντας για τη φυλή και το γραμματικό, όλες οι αστικές δυνάμεις στο κύριο, στο βασικό ζήτημα τα βρίσκουν και επαναλαμβάνουν σαν να το έχουν αποστηθήσει να εφαρμοστούν οι κατευθύνσεις και οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίνουν νερό στο όνομα της ευρωενωσιακής νομοθεσίας που τάχα στην Ελλάδα παραβιάζεται ή δεν εφαρμόζεται ακόμα τόσο γρήγορα. Δήθεν προοδευτικοί και αντίστοιχα συντηρητικοί όλοι τους μαζί, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ, από κοντά και η ΛΑΕ και οι εγκληματίες ναζιστές της Χρυσής Αυγής, που στη φυλή βέβαια καταπίνουν τη γλώσσα τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιγράφουν την κατάσταση που ισχύει στην Ελλάδα σαν να είναι μια παραφωνία που στην υπόλοιπη Ευρώπη έχει το πρόβλημα λυθεί και μάλιστα φιλοπεριβαλλοντολογικά. Οι εκλεγμένοι τους στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στις περιφέρειες, στους Δήμους, εμφανίζουν την καπιταλιστική αγορά, τα μονοπόλια, τις συμπράξεις ιδιωτικού δημοσίου τομέα, σαν να είναι το φάρμακο για κάθε νόσο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας έχει ευθύνη να ενημερώσει το λαό για το τι ακριβώς εννοούν εκείνοι, αλλά και για το τι συμβαίνει ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο δεν μιλάνε απλά για ανακύκλωση. Έχουν στήσει μια ολόκληρη βιομηχανία πίσω από τα σκουπίδια, την οποία και ονομάζουν κυκλική οικονομία. Είναι μια χρυσοφόρα δεξαμενή για τους ομίλους, όχι μόνο για την άντληση πρώτων υλών, αλλά και για την επικερδή απόρριψη των αποβλήτων τους. Ιδιαίτερα τα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης αποτέλεσε μια χρυσή εφεδρεία πραγματικά για το μεγάλο κεφάλαιο. Με τα λεγόμενα συστήματα εμπορίου ρήπων, που σαν μηχανισμοί κερδοφόρας αγοραπολισίας της ίδιας της ρήπανσης, έχουν αποδεδειγμένα εντείνει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κλείνουν ηχητά δεν προέρχεται από κάποια αγωνία της για την τύχη του περιβάλλοντος, αλλά γιατί αυτοί δεν προσφέρουν στο κεφάλαιο που επενδύεται το επιδιωκόμενο ποσοστό κέρδους. Ακόμη, επειδή περιορισμένη μονοδιέξοδο προσφέρουν για τις επενδύσεις στα υπερισορευμένα κέρδη του κεφαλαίου, σε σχέση με τις προωθούμενες, πανάκρεβες και πιο επικερδείς για το κεφάλαιο τεχνολογίες αξιοποίησης των σύμμικτων απορριμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζει, σύμφωνα με στοιχεία του 2013, ότι η συνολική παραγωγή αποβλήτων ανήλθε σε 2,5 δισεκατομμύρια τόνους, από τα οποία το 1,6 δισεκατομμύρια δεν χρησιμοποιήθηκαν ξανά, ούτε ανακυκλώθηκαν και κατά συνέπεια χάθηκαν και δεν εκμεταλλεύτηκαν κερδοφόρα για τους ευρωσυνακούς, για τους ομίλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος τους είναι να προτάξουν τη λεγόμενη ανάκτηση, δηλαδή ανακύκλωση και ενεργειακή καύση των χρήσιμων αποβλήτων για τα κέρδη τους, προσφέροντας πάμφθινες εναλλακτικές πρώτες ύλες στο βιομηχανικό κεφάλαιο, που στοιχίζουν όμως πανάκριβα στα λαϊκά νοικοκυριά μέσω των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει το στόχο των ανακυκλούμενων αστικών αποβλήτων στο 65% μέχρι το 2030, περιορίζοντας την υγειονομική ταφή στο 10%. Θα ρωτήσει τώρα κάποιος, δεν πρέπει να ενισχυθεί η ανακύκλωση, δεν πρέπει να μειωθούν οι ρήποι? Η μείωση των εκπομπών ρήπων που επιδρούν αρνητικά στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον είναι όντως αναγκαία. Για να επιτευχθεί, απαιτείται να λαμβάνονται μέσα πρόληψης του κινδύνου στην πηγή, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας. Τέτοια μέτρα όμως είναι αδύνατο να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και της ελεύθερης αγοράς, όπου κριτήριο που κυριαρχεί για όλα τα παραπάνω είναι η διασφάλιση της κερδοφορίας των ομίλων και όχι η προστασία της υγείας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος, η οποία πάει περίπατο. Για να κάνουν οι αστικές κυβερνήσεις πιο εύπεπτη για τα λαϊκά στρώματα την αποδοχή των παραπάνω, καταφεύγουν, όπου συναντούν δυσκολίες, στον ομό εκβιασμό τους. Οδηγούν με τη συνειδητή, μελετημένη απραξία τους τα πράγματα σε αδιέξοδο, ώστε να πλασαριστούν με τις λιγότερες πιθανές αντιδράσεις στα σχέδιά τους. Να γιατί και από άκρα εις άκρη στην Ευρώπη βγαίνουν καραμπινάτες υποθέσεις αντίστοιχες με αυτές της φυλής, της λευκύμης, περιβαλλοντικών δηλαδή εγκλημάτων, που αποτελούν άμεση έκφραση και συνέπεια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που τη στηρίζουν. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, με το μεγάλο αδιέξοδο της υπερχείλησης των Χιτά, έχουμε τη γνωστή εικόνα στη Ρώμη, τα πεζοδρόμια να πλημμυρίζουν από σκουπίδια. Και συνεχίζεται η καύση. Ή στη Νότια Ιταλία, στην Καλαβρία, που έχοντας γεμίσει τόσο πολύ με χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, είναι απαγορευτικό για τους κατοίκους της να κολυμπήσουν ακόμα και στη θάλασσα. Στην Ισπανία, στη Βαλένσια, οι κάτοικοι από το 2015 διαμαρτύρονται για προβλήματα δύσπνοιας, ανησυχούν για το τι γίνεται με την καύση τεράστιων βουνών απορριμμάτων. Στο Μονπελιέ, στη Γαλλία, όπου επεκτάθηκαν, όπως εδώ στη Φυλή, οι χώροι υγειονομικής ταφής για τα οικιακά απόβλητα στο λάκκο ενός ακόμη λειτουργικού λατομείου,
όπως το σχέδιο για την Πετρούπολη, προκαλώντας τη μόλυνση στην υγεία, προκάλεσαν μόλυνση στην υγεία των καθήκων και των υδάτων. Σταματάμε εδώ γιατί τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Την ίδια στιγμή, μετά το περσινό όριο που έβαλε η Κίνα για τα απόβλητα, που πλέον θα αγοράζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων και τα πλαστικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε την οικονομική ανάγκη των ομίλων της δήθεν φιλοπεριβαλλοντική φιλοτιμία, ξεκινώντας ολόκληρη καμπάνια για τη μη χρήση πλαστικών, έτσι ώστε να μην χάσει έδαφος στην πραγματικότητα στον εμπορικό πόλεμο της η Κίνα με τη ΣΥΠΑ. Την ίδια επίσης στιγμή που τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηκώνουν τη σημαία της προστασίας δήθεν του περιβάλλοντος, τα απόβλητα της Γερμανίας πωλούνται σε χώρες όπως η Ινδονησία, η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, οι οποίες έχουν γίνει σκουπιδότοποι της κατά τα άλλα ευαίσθητης στο περιβάλλον Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παράνομες χωματερές, φτηνό εργατικό δυναμικό σε άθλιες συνθήκες εργασίας και όπου το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων καταλήγει απευθείας στη θάλασσα. Το δε ανακυκλώσιμο υλικό που μένει, οι εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων το ξαναπολούν πανάκριβα, πολλαπλασιάζοντας τα κέρδη τους. Και όποτε συναντούνται και εμπόδια με αστικές τάξεις που έχουν ανοίξει ιστορίες με αμερικάνικα ή κινέζικα κεφάλαια, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση επιστρατεύει υπεριαλιστικές επεμβάσεις, κυρώσεις, πρόστιμα, αποκλεισμούς, πιέσεις με κάθε είδους ΜΚΟ, υποκριτικά καταγγέλλοντας τις παραβιάσεις μέχρι να αποσπάσουν τις συμφωνίες που έχουν βάλει στόχο. Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά, φιλοπεριβαλλοντικά πλασμένος είναι ο καπιταλισμός. Αλήθεια όμως, ας μας πούν όσοι έχουν πρότυπο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της και κομπάζουν για τις δίθεν φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές της. Η επιζήμια μέθοδος της καύσης με αποτέφρωση απορριμμάτων και επικίνδυνων ουσιών έχει εγκαταληφθεί ή έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία, η Σουηδία, άρχισαν μέχρι και να εισάγουν απόβλητα, αφού επιδιώκουν να ανεβάσουν περαιτέρω τα ποσοστά ανακύκλωσης, χωρίς όμως να υπονομεύσουν τη βιωσιμότητα των μονάδων καύσης τους, με τις οποίες έτσι θησαυρίζουν και με τις δύο μεριές. Βέβαια, αυτό, σαν ερώτημα, είναι μόνο ρητορικό. Η δε Σουηδία και η Βρετανία ομολογούν ότι η καύση έχει ανέλθει σε μέθοδο διαχείρισης του 50% των αποβλήτων. Μόνο στη Γερμανία λειτουργούν πάνω από 600 μονάδες καύσης. Όσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή επιμένει ότι ως και ένα 15% πρέπει να προέρχεται από την καύση των αποβλήτων. Και όταν στριμώχνεται από τις λαϊκές κινητοποιήσεις, όπως πρόσφατα στο Βόλο, για την καύση, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι και οι επιστημονικοί φορείς, γεμίζει την ατμόσφαιρα με δηλητηριώδεις ρήπους, αυξάνοντας τον κίνδυνο των νεοπλασιών και άλλων ασθενειών, τότε καταφεύγει στην υποκρισία των μετρήσεων. Μετρούν τους ρήπους σε ένα κυβικό μέτρο καυσαερίων, αγνοώντας, ελέω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις τεράστιες συνολικά ποσότητες των ρήπων που περιλαμβάνονται συνολικά στα εκατομμύρια των κυβικών μέτρων καυσαερίων που εκπέμπουν καθημερινά οι καμινάδες. Αλλά και όπου οι μετρήσεις πάλι δεν τους βγαίνουν, πολλαπλασιάζουν τα επιτρεπόμενα όρια και πάλι με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, από τη μία σας μολύνουμε, αλλά κάνουμε τακτικές μετρήσεις, έχουμε μητρώα επικίνδυνων αποβλήτων και αυτοέλεγχο των ομίλων που τους προτρέπουν να τα δημοσιεύουν στις ιστοσελίδες τους. Όλα καλά. Άλλωστε, για τα μονοπόλια, η ψευδεπίγραφη αρχή ορυπαίνων πληρώνει αποτελεί στην ουσία ασπίδα προστασίας τους απέναντι σε κάθε επιχειρηματικό ρίσκο. Πλέον, γίνεται καλύτερα αντιληπτό ότι τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λεφτά που αποτελούν υδρότα του λαού, όχι μόνο δεν φτάνουν σε εκείνον, όχι μόνο δεν υπηρετούν τις ανάγκες του λαού μας, αλλά αντίθετα υπηρετούν τις ιεραρχίες των μεγάλων ομίλων και επιπρόσθετα γυρνούν πολλαπλά και μπούμεραγκ ενάντια στο λαό. Μέσα από τα αντικίνητρα, τα πρόστιμα, την αιρεσιμότητα, με βάση την οποία τα κονδύλια τα ζητάει και πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πληρωτέος λογαριασμός μετακυλείται με τα διάφορα χαράτσια, τη φορολογία και με τα λεγόμενα τέλη ταφής και πάλι στο λαό. Ήδη και στη διαχείριση των απορριμμάτων προωθούνται ενάντια στα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά οι αντιδραστικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα η αρχή «Πληρώνω όσο πετάω». Πρόκειται για ένα σύστημα που εφαρμόζεται σε αρχικό στάδιο στην Ελλάδα για τον υπολογισμό της εισφοράς του κάθε Δήμου προς τον οικείο φορέα διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που πρακτικά σημαίνει απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη του μεγάλου κεφαλαίου και μετατόπισή τους στις πλάτες της εργατικής λαϊκής οικογένειας, που θα καλείται να πληρώσει υπό την απειλή του να του κόψουν το ρεύμα σε πρώτη φάση και την απειλή των κατασχέσεων στη συνέχεια. Στο εξωτερικό, για παράδειγμα, οι κάδοι απορριμμάτων είναι ταυτοποιημένοι για συγκεκριμένα σπίτια ή πολυκατοικίες.
Η χρέωση της αποκοσμηδής των σκουπιδιών και της επεξεργασίας γίνεται προσωποποιημένα με συγκεκριμένο λογαριασμό με το ενίκιο πέρα από τα πάγια κόστη. Στο Βερολίνο, για παράδειγμα, το κόστος ανά νοικοκυριό, μόνο για αυτή την ιστορία, είναι πάνω από 300 ευρώ το χρόνο. Και υπάρχουν και διαφορές από πόλη σε πόλη που συχνά είναι μεγάλες. Και βέβαια δεν είναι μόνο τα χαράτσια, αλλά είναι και συνολικά μια ιδεολογική επίθεση. Ότι για την καταστροφή δηλαδή του περιβάλλοντος, την υπερθέρμανση του πλανήτη, δεν ευθύνεται το εκμεταλλευτικό σύστημα της μόλυνσης των μεγάλων βιομηχανιών, της πολύμορφης ρήπανσης, των βομβαρδισμών από το ΝΑΤΟ, τη ΣΥΠΑ και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προκαλούν ανεπανόρθωτη ζημιά όχι μόνο στους λαούς αλλά και στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, προκλητικά για τη θαλάσσια ρήπανση σημαδεύουν τα πλαστικά καλαμάκια του καφέ και επιχειρούν να βγάλουν Ελλάδα το νούμερο ένα υπεύθυνο για τη θαλάσσια ρήπανση, που δεν είναι άλλος βέβαια από το εφοπλιστικό κεφάλαιο, που στη χώρα μας απολαμβάνει 58 φοροαπαλλαγές κατοχυρωμένες στο Σύνταγμα και τη γνωστή προκλητική πρακτική της εθελοντικής καταβολής των φόρων, που είναι και ψίχουλα. Όσο για το τι προβλέπουν οι όμιλοι του κλάδου για το εργατικό δυναμικό τους, επιβεβαιώνεται ότι τα ισχυρά μονοπόλια με δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια τζίρο δείχνουν τη δύναμή τους πρώτα απέναντι στους ίδιους τους εργαζόμενούς τους. Ενδεικτική είναι η απεργία που γίνεται αυτές τις ημέρες στη Δανία, στην Κοπενχάκη, σε άλλοτε διαδημοτική επιχείρηση, η οποία εξαγοράστηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους από έναν μεγάλο επιχειρηματικό όμιλο, τον όμιλο Πέντερσεν. Απεργία που γίνεται ενάντια στις περικοπές των μισθών, ενάντια στην κατάργηση των υπεροριών, ενάντια στη δουλειά με το κομμάτι, δηλαδή αναλαμβάνει ο οδοκαθαριστής μια ολόκληρη περιοχή και δεν τελειώνει η βάρδιά σου αν δεν ολοκληρώσεις. Οπότε το οκτάωρο, δηλαδή στην πραγματικότητα, μετατρέπεται σε δεκάωρο, σε δωδεκάωρο, απογειώνεται η εντατικοποίηση. Ήδη σε μία σειρά χωρών γενικεύονται οι εργολαβίες ή και οι εργολαβίες των εργολαβιών. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΚΚΕ σταθερά τα αναδεικνύει στο μαζικό κίνημα, στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στη Βουλή και μέσω της Ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του, τα αποκαλύπτει στο Ευρωκοινοβούλιο με ομιλίες, παρεμβάσεις, ερωτήσεις, στηρίζοντας σταθερά σχετικές αναφορές κατοίκων στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενάντια, για παράδειγμα, στο ΕΣΚΟ στη Φυλή, στο Γραμματικό, αναδεικνύοντας συνολικά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διαχρονικής πολιτικής για την αντιλαϊκή διαχείριση των απορριμμάτων των κυβερνήσεων, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και των Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, μαζί ή χωρίς ακροδεξιούς εταίρους κάθε φορά. Στην απάντησή τους, αυτή η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ερώτηση που κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ για τη Φυλή, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπερνά, έχοντας επίγνωση, όπως λέει, την αύξηση των νεοπλασιών στη Δυτική Αττική και στηρίζει όχι μόνο την επέκταση της Φυλής, αλλά και επικροτεί την επιλογή του Λατομείου του Μουσαμά για εργασίες από ιδιώτες ανάκτησης αποβλήτων, πάντα με βάση τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν μόλις μία εβδομάδα, απαντώντας σε νέα ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας, αυτή τη φορά για το Γραμματικό, ο Επίτροπος ομολόγησε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αναφανδόν υπέρ της ολοκλήρωσης του ΧΙΤΗ, με ιδιώτες να το κάνουν και με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κουμάντος τη διαχείρισή του. Προκλητικά, μάλιστα, αναφέρει ότι κάνει συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές, ως δήθεν παραχώρηση η μεταφορά των αποβλήτων να μην περνά μέσα από το χωριό του Γραμματικού. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια οριστικά και αμετάκλητα ένωση του κεφαλαίου, είναι αντίπαλος του λαού. Γι' αυτό χρειάζεται ενίσχυση της πάλης, δυνάμωμα των φορέων του αγώνα, για να κλείσει μια και καλή η Φυλή, να μην ανοίξει ποτέ το Γραμματικό πριν πνιγούμε στα σκουπίδια. Εφόδιο σε αυτή την υποχώρητη πάλη, πραγματική λαϊκή τιμωρία στην εξαπάτηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η ενίσχυση του ΚΚΕ και της λαϊκής εισπύρωσης παντού σε όλες τις κάλπες. Με το πιο δυνατό ναι στο ΚΚΕ και το πιο δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα επικίνδυνα σχέδια αυτής, των κυβερνήσεων και όλων των αστικών κομμάτων που το καθένα με τον τρόπο του τη στηρίζουν, για να χαράξει ο λαός το δικό του δρόμο ανάπτυξης, για να ορίζει με κριτήρια τα δικά του συμφέροντα, με βάση την οικονομία και εξουσία που υπηρετεί τις δικές του ανάγκες, όλα τα ζητήματα. Από τη δουλειά, τις σπουδές στη ζωή του, ως και τους ρήπους και τα απορρίμματα, αποδεσμευόμενοι από τη λοικοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.